Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος Ζέδες είναι εδώ κοντά μου και θα συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζέδε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Σε ένα πολύ δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον και οικονομικό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, με απολύσεις, με τον κόσμο να έχει φτάσει ουσιαστικά στα όρια του, με μείωση των συντάξεων, ένα σκηνικό πάρα πολύ, έτσι θα λέγαμε, δύσκολο, εσείς επιλέξατε τούτη τη στιγμή να επικοινωνήσετε με τον κόσμο της Κορινθίας μέσα, και θα ξεκινήσω από την πρόσφατη δραστηριότητά σας, μέσα από τις επισκέψεις που κάνετε με αφορμή βεβαίως την τελευταία που είχατε προχθές στην περιοχή του Φενεού και της Τυμφαλίας. Τι σας λέει ο κόσμος στο πρώτο έτσι αντάμωμα που κάνετε, στην πρώτη επαφή? Κοιτάξτε, η επαφή δεν έλειψε και δεν διακόπη ποτέ. Απλά τώρα είναι μια ευκαιρία με βάση και τα έργα που εκτελούνται ή που προγραμματίζονται για το αμέσως επόμενο διάστημα, να έχουμε μια διαζώση σε επικοινωνία, ώστε να έχουμε και ταυτόχρονα τη βέλτιστη τεχνική αποτελεσματικότητα, γιατί μέσα από τη συζήτηση και με φορείς, δημοτικά συμβούλια, δημάρχους, αντιδημάρχους, τοπικά συμβούλια των περιοχών, αλλά μέσα και από τους πολίτες, συγκεντρώνει ένας όγκος χρήσιμων πληροφοριών ή ετοιμάτων που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε πάνω στη δουλειά και τις παρεμβάσεις που κάνουμε σε κάθε περιοχή. Άρα απλά αλλάζει, θα λέγαμε, μορφή ο τρόπος του διαλόγου και της επικοινωνίας με τις επιτόπου επισκέψεις μας σε αυτές τις περιοχές. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό. Ακριβώς, και παίρνει, πιστεύω, έναν ουσιαστικότερο χαρακτήρα, γιατί πια μιλάμε για το διατάφτα. Εμένα δεν μ' αρέσει να γυρνώ από περιοχή σε περιοχή υποσχόμενος ή εξαγγέλλοντας έργα που θα γίνουν. Μ' αρέσει επί τόπου και επί του πρακτέου να είμαι με τους πολίτες πάνω στα έργα που γίνονται, στα έργα που είναι σε εξέλιξη και στα έργα τα οποία θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, και νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο και ωφέλιμο. Αναμφίβολα μιλάμε για ένα κομμάτι της κοινωνίας που βιώνει έντονα τις συνθήκες της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, και αν θέλετε και ως πρώτο στοιχείο της επαφής είναι ακριβώς η περιγραφή της κατάστασης που, ναι, με ενδιαφέρει από τόπο σε τόπο, από δήμο σε δήμο, από περιοχή σε περιοχή του νομού μας, έχοντας ωστόσο κοινά γενικά χαρακτηριστικά που αφορούν μια κοινωνία η οποία εξουθενώνεται, κυρία Μουζάκη, και εξουθενώνεται σε καθημερινή βάση, και η οποία παρακολουθεί, θα έλεγα, αμήχανη το τι μέλη γενέστε, μη γνωρίζοντας ούτε το σχεδιασμό, ούτε το στόχο, ούτε το αν οι θυσίες που γίνονται σήμερα, οι θυσίες οι οποίες πλήττουν το κάθε νοικοκυριό, μπορούν να οδηγήσουν άμεσα και αποτελεσματικά σε κάποια ορατά διέξοδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα, γιατί ο πολίτης υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια εκτεταμένες περικοπές και φορολόγηση, ολόκληρη η κοινωνία χυμάζει, χωρίς να γνωρίζει ποιοι είναι οι χρόνοι και ποιοι είναι οι στόχοι μιας πορείας που δείχνει να μην έχει τέλος. Και άκουσα χαρακτηριστικά και θα ήθελα να το μεταφέρω ότι είναι σαν να υπάρχει ένας δρομέας στη μέση της ορίμου που να κάνει έναν αγώνα δρόμου, και κάποιος μπροστά του που πηγαίνει με ένα τζιπ να του δίνει κάθε ένα χιλιόμετρο λίγο νερό, και να το ρωτάει ο δρομέας πού πηγαίνουμε, πού θα σταματήσουμε, να του λέει άστο, αυτό είναι δικό μας θέμα, εσύ απλά κρατά το ρυθμό σου. Νομίζω ότι αυτό είναι το τρυπάκι, θα έλεγα, στο οποίο έχει μπει σήμερα μια ολόκληρη κοινωνία, που όσο αυτό παρατείνεται τόσο δημιουργεί εξουθένωση και εξόντωση, όχι πλέον μόνο των χαμηλών, θα έλεγα εντός εισαγωγικών η λέξη, κοινωνικών στρωμάτων, αλλά κυρίως και πλέον της μεσαίας τάξης της πατρίδας μας, της μικρομεσαίας επιχείρησης, της μικρομεσαίας κοινωνικής τάξης, που αν θέλετε είναι πολύ πιο δυσβάστακτο, γιατί αυτή η τάξη αποτέλεσε πάντα το σύνδεσμο, το συνδετικό ιστό που κράταγε ενωμένη όλη την κοινωνία. Και η κατάρρευσή της νομίζω ότι θα δημιουργήσει, θα δημιουργήσει τραγικά αποτελέσματα και για την κοινωνία και για τους πολίτες. Και με ένα δημόσιο τομέα ο οποίος πλήττεται το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και σε μια διαδικασία πάρα πολύ έντονη αυτή της αντίδρασης και της διεκδίκησης. Καζάνι που βράζει, να το πούμε έτσι απλά, μέσα από όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά επιβάλλονται με τη διαθεσιμότητα και με όλα αυτά τα οποία τους απασχολούν. Συμβαίνει, θα συμβεί πλέον, να μην έχουν δυνατότητα να εργαστούν, να είναι άνεργοι. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Κανένα δεν σκέφτεται, απλά ακούμε ανακοινώσεις, τις βιώνει ο καθένας στο πετσί του, αλλά χωρίς να έχουν, όπως είπατε, ένα προορισμό και έναν ορίζοντα. Επιτρέψτε μου, σε σχέση με το δημόσιο, να έχω το πλεονέκτημα, θα έλεγα, να τοποθετηθώ ως επί 22 χρόνια
23 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας που ποτέ μέσα μου δεν είχα, στον ιδιωτικό τομέα, που ποτέ μέσα μου δεν είχα αποθεώσει τη λογική ή τη λειτουργία του δημοσίου. Αυτή τη στιγμή αυτό όμως που συμβαίνει είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για ολόκληρη την κοινωνία και όχι μόνο για το δημόσιο τομέα της. Υπάρχει καταρχήν αυτή καθ' αυτή η απόφαση το ότι κάποιοι υπάλληλοι από τη μια μέρα στην άλλη ενώ βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ένταξη και επαγγελματική και εργασιακή τοποθέτηση ως κεραυνό στην εθρία να τους ανακοινώνεται η απόλυση ή η διαθεσιμότητά τους. Χωρίς κριτήρια, χωρίς αξιολόγηση, απλά μόνο και μόνο εξαιτίας ειδικότητάς τους πιθανώς. Ή εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιοι αποφάσισαν ότι αυτός ο συγκεκριμένος τομέας του δημοσίου ή της αυτοδιοίκησης πρέπει να περισταλεί ή να εξαφανιστεί ως λειτουργία. Πάντως δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται, παρότι έχουμε μία δικοματική κυβέρνηση πλέον. Δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα και δεν βλέπουμε, αν θέλετε, και από το κομμάτι του δεύτερου σκέλους της κυβέρνησης, από την πλευρά του Πασό και τον κύριο Βενιζέλο, κάποια ιδιαίτερη αντίδραση και αντίσταση. Κοιτάξτε, και το λέω αυτό με την κομματική σας ιδιότητα τώρα, γιατί μετά. Η κομματική μου ιδιότητα δεν υφίσταται από τη στιγμή που υπηρετώ την αυτοδιοίκηση. Ναι, και εντάξει, κυριαρχεί και υπάρχει η έννοια. Θα το πούμε τώρα για να το αφήσουμε μετά στην άκρη. Του να υπηρετήσω τα συμφέροντα του τόπου μου. Και με βάση αυτό εγώ καθορίζομαι, με βάση αυτό κρίνομαι και με βάση αυτό τοποθετούμε και δημόσια. Και καλά κάνετε. Αυτό που είναι το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο είναι ότι μέσα από το πολυνομοσχέδιο που κατεβαίνει στη Βουλή δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό εν μία ανοιχτή να καταργεί θέσεις, οργανισμούς και υπαλλήλους. Και πολύ φοβάμαι ότι η πλατεία Κλαθμόνος, που ονομάστηκε έτσι, γνωρίζετε, από παλιά, όταν δεν υπήρχε μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και έκλεγαν οι δημόσιοι υπάλληλοι κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση γιατί απέλυε τους προηγούμενους για να πάρει τους επόμενους. Θα ξαναζήσει στιγμές. Δεν θα είναι αρκετή και θα δημιουργήσουμε μια ολόκληρη χώρα που θα είναι πλατεία Κλαθμόνος. Γιατί δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους με βάση την ένταξή τους στο δημόσιο. Δεν μπορεί να αφήνουμε την τύχη του δημοσίου στα χέρια της εκάστοτε υπουργικής απόφασης που θα μπορεί να καθορίζει ή να καταργεί ολόκληρους οργανισμούς. Και τέλος πάντων, εγώ πιστεύω αυτό που είπατε το απρογραμμάτιστα, ότι δεν μπορεί βιαστικά, βεβαιασμένα και επιπόλαια, στη βάση της εκπλήρωσης της εκάστοτε μνημονιακής υποχρέωσης για να πάρουμε τη δόση, να αποφασίζουμε ότι διώχνουμε κάποιους χιλιάδες από το δημόσιο προσθέτοντας ανέργους στο μεγάλο στρατό των ανέργων που έχει σήμερα η χώρα, χωρίς στόχευση και χωρίς εξέταση της αποτελεσματικότητας του κάθε μέτρου. Και να ρίχνουμε και μαύρο στις οθόνες, κύριε Δέβε. Έτσι. Αυτή τη στιγμή σας μιλώ και μιλάμε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ, ως αντιπεριφερειάρχης 1η-1η του 2011, παρέλαβα μία διοίκηση με 300 περίπου υπαλλήλους, 297. 2,5 χρόνια μετά, με 11 διαθεσιμότητες αλλά και συνταξιοδοτήσεις χωρίς να γίνουν προσλήψεις, οι υπάλληλοι αυτοί είναι κάτω από 220. Έχουμε δηλαδή ήδη μία 30% μείωση του προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Και ανάλογα φανταστείτε βέβαια και τους Δήμους και τις άλλες περιφερειακές ενότητες, τις περιφέρειες στο σύνολό τους κλπ. Κατά 30% του προσωπικού και μάλιστα από αξιόλογους υπάλληλους και από κρίσιμες υπηρεσίες. Πώς θέλουμε να δημιουργήσουμε απορροφητικότητα στα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, στα έργα, όταν στερούμαστε μηχανικών? Πώς θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και το δημόσιο να δουλέψει ως εργαλείο ή η αυτοδιοίκηση να δουλέψει ως εργαλείο για την ανάπτυξη όταν στερούμαστε γεωπόνων και χτινιάτρων? Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα και είναι ακράδαντα. Έχω το 1/3 ή το 1/4 του αριθμού χτινιάτρων που είχε η ίδια υπηρεσία πριν από 4-5 χρόνια, όταν αυτή τη στιγμή η ανάγκη της τροφής στον πρωτογενή τομέα, τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό, είναι η βασική επιλογή για τη διέξοδο από την κρίση. Και όχι μόνο, αλλά και τις ασθένειες. Πώς γίνεται όταν έχω τους μισούς, ενώ έχω ως υπηρεσία, να μου συγχωρεθεί ο ενικός, ως υπηρεσία, τους μισούς γεωπόνους από ό,τι είχα πριν από 5-6 χρόνια, όταν λέμε ότι θα πρέπει να τονώσουμε μέσα την παραγωγική του ανασυγκρότηση τον πρωτογενή τομέα? Δεν είναι εύκολο πράγμα λοιπόν σήμερα να αποδεχτεί κανείς μία λογική του ότι ο εκάστοτε υπουργός κατά το δοκούν με βάση ειδικότητες, με βάση οργανικές θέσεις, θα απολύει υπαλλήλους από το δημόσιο, κάτι που δεν συμβάλλει καθόλου στην βελτιστικοποίηση της λειτουργίας του, στην αποτελεσματικότητα λειτουργία του και στη βελτίωση των αποδόσεων, αλλά και λειτουργία του δημοσίου, με την ευρύτερη έννοια και της αυτοδιοίκησης και των δημόσιων οργανισμών, στην κατεύθυνση παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ποτέ λοιπόν δεν έχει γίνει δυσκολίες αξιολόγηση για αυτές τις επιλογές και νομίζω ότι παρατείνεται ένα λάθος που οδηγεί σε τραγωδία.
Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα πάρα πολύ πιο έντονο, όταν αποδυναμώνεται πλέον ο δημόσιος τομέας και όπως λέτε δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες που χρήζουν άμεσης, θα λέγαμε, παρέμβασης. Έτσι δεν είναι? Ιδιαίτερα θέσεται και το θέμα της υγείας και το θέμα της γης και το θέμα το σε επίπεδο κτηνιάτρων. Να πάμε λίγο στα έργα. Να πάμε, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε 2-3 πολύ καλές ανακοινώσεις που αφορούν σε έργα που γίνονται στο νομό και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που έχει να κάνει με τη δημοπράτηση του έργου, δύο έργων σημαντικών, στον ορεινό όγκο, θα λέγαμε, της Κορινθίας, επαρχιακή οδός Λαύκα Καστανιά, έτσι δεν είναι, €1.400.000 ευρώ και επίσης 80.000 ευρώ η αποκατάσταση βλάβης ανάμεσα στην Καστανιά και το Διάσελο. Το περιβόητο Διάσελο. Αυτή ήταν μια ιστορία που κρατούσε πάρα πολύ καιρό. Τελικά όλο οι μπουλντόζες ξεκινούσαν και πάλι όλο κάτι έμενε στη μέση. Πιστεύω ότι τώρα τελειώσαμε, έτσι. Δεν έχει. Οι μπουλντόζες στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι παράδειγμα προς αποφυγή για τα δημόσια έργα στη χώρα και πώς εκτελούνταν, είχαν ξεκινήσει πριν από 31 χρόνια, κυρία Μουζάκη. Το 1981 η ΜΟΜΑ, το τότε μηχανικό του στρατού, είχε ξεκινήσει να διανοίξει το δρόμο Λαύκα Διάσελο, Λαύκα Καστανιά. Έκτοτε σπαταλήθηκαν πόροι, χρήμα, ενέργειες και χωρίς τεχνικές μελέτες και χωρίς επαρκείς προϋπολογισμούς κάθε φορά γινόταν κάποια απόπειρα κατά διαστήματα να φτιαχτεί ο δρόμος ή να προχωρήσει ο δρόμος. Τέλος πάντων, για να μην μείνουμε στα παλιά, να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή. Τι κάνουμε τώρα, σωστά. Αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, όπως είπατε, δεν κάνει ανακοινώσεις, κάνει έργα. Και τα οφειλόμενα της πολιτείας σε όλες τις μορφές επί δεκαετίες προσπαθούμε να τα κλείσουμε με την έννοια της υλοποίησής τους και της ολοκλήρωσής τους. Είναι ένας δρόμος σε μια κρίσιμη περιοχή, γιατί η ίδια περιοχή έχει μια δυναμική ανάπτυξη. Σήμερα έχει καταγραφεί στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ως σημείο ο Φενεός και μην κάνει εντύπωση αυτό η ίδια η μελέτη Δοξιάδη στα πλαίσια του χωροταξικού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναγνωρίζει ότι πέρα από τα παραδοσιακά παραθεριστικά θέρετρα και τουριστικά επισκέψιμα μέρη της Πελοποννήσου αναδεικνύονται κάποιοι νέοι προορισμοί με ιδιαίτερη δυναμική. Μια τέτοια περιοχή είναι ο Φενεός και στη Φαλία. Δεύτερον, είναι μια περιοχή παραγωγής υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων, κάποια από τα οποία μάλιστα έχουν επιστοποιηθεί με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρνουν ονομασία προέλευση και γεωγραφικής ένδειξης, τα οποία έχουν μια πολύ καλή αντιμετώπιση και στην ελληνική και στην ξένη αγορά. Μια υποσημείωση. Οι παρεμβάσεις μας δεν είναι να κλείνουμε μπαλώματα, ούτε γούβες. Εμείς σε κάθε περιοχή που εντοπίζουμε ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ακολουθούμε ένα πλαίσιο, ένα δίκτυο συνδυασμένων παρεμβάσεων και έργων, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε συνολικά την περιοχή και να αξιοποιήσουμε τα πρωτογενή της πλεονεκτήματα. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο ορεινός όγκος Κορινθίας. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περιοχή εκτελείται αυτή τη στιγμή το έργο Κιάτο Σούλη Καρτέρι, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ και οι επισκέπτες ή οι μόνιμοι κάτοικοι βλέπουν σε καθημερινή βάση τις μπουλντόζες να δουλεύουν και τη σοβαρή δουλειά που γίνεται εκεί πέρα. Είναι ο εγκάρσιος πρακτικά άξονας που συνδέει τα παράλια της Κορινθίας στην περιοχή του Κιάτου με όλο τον ορεινό όγκο. Το Λαύκα Διάσελο θα συνδέσει αυτό τον άξονα με το Φενεό και νομίζω ότι το γεγονός ότι θα επισπεύσει κατά 20 λεπτά τη διαδρομή και το γεγονός ότι θα γίνει παράκαψη όλων των στροφών της Καστανιάς που σε βγάζανε στο Φενεό ζαλισμένο, νομίζω ότι θα δώσει μια δυνατότητα όθηση στην περιοχή και στην αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας, αλλά ταυτόχρονα και στη διακίνηση αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, κάτι από το οποίο η περιοχή ζει. Γιατί αυτό δεν είναι το ζητούμενό μας ουσιαστικά τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα. Και νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούν, εσείς δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά και οι πολίτες αυτό. Ο τουρισμός μας, τα παράλια μας, ο ορεινός όγκος και η κτηνοτροφία. Ακριβώς μέσα από τέτοιες συνδυασμένες παρεμβάσεις και εκεί αυτό που είπαμε και συζητήσαμε τους κατοίκους του Φενεό. Είναι και το τι γίνεται τώρα σε σχέση με τα αρδευτικά και γεωβελτιωτικά έργα που έχει ανάγκη η περιοχή, αλλά ταυτόχρονα τι γίνεται και με τις επόμενες παρεμβάσεις που αφορούν και τη συμπλήρωση των παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο. Πότε έχουμε, υπολογίζεται λοιπόν, αυτό το έργο να. Κοιτάξτε, αυτό πρώτα ο Θεός θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε θέσει ήδη τους συντομότερους δυνατούς χρόνους στην αποπεράτωσή του. Η εντολή μου προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι να τη τηρηθούν αυστηρά και γρηγορότερα, αν μπορούμε να πάμε, οι συμβατικοί χρόνοι παράδοσης του έργου. Και μάλιστα ο στόχος μας είναι, ενώ βρίσκεται εν εξελίξη η εργολαβία, το ένα από τα δύο ρεύματα εκ περιτροπής να δίνεται στην κυκλοφορία, ώστε η κυκλοφορία να αρχίσει και πριν την αποπεράτωση την πλήρη του έργου.
Άρα λοιπόν πρέπει. Εκεί το θέλουμε γρήγορα, γρήγορα και θέλουμε τους συντομότερους δυνατούς χρόνους για να μπορέσει να παραδοθεί. Ακριβώς. Και να προλάβουμε και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα που δεν επιτρέπουν εύκολα τις εργασίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Πριν λίγες μέρες κάνετε τη συνολική ανάδειξη της περιοχής του Ισθμού. Μια επιστημονική ομάδα, ο κοινωνιολόγος ο κύριος Δημητρίου, παρουσίασε την πρώτη φάση αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου. Εσείς αναφέρετε πως οι παρεμβάσεις περιφερειακής ενότητας Κορινθίου στο συγκεκριμένο οδικό άξονα θα φτάσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όχι. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε τη μελέτη που θα μας οδηγήσει στους προϋπολογισμούς των έργων. Mm-hmm. Γιατί τα έργα δεν θα είναι ένα, θα είναι πολλά έργα. Θα είναι μία σειρά έργων που θα πιάσουν ουσιαστικά όλη την περιοχή. Ακριβώς. Η διόρυγα για την Κορινθία είναι μια τεράστια ιστορία. Είναι το τοπόσημο ολόκληρης περιφέρειας. Είναι το σήμα κατά τεθέν. Πολλά, κύριε Δέδε, πάρα είναι, πολλά χρόνια. Είναι, κοιτάξτε, για τη Διόρυγα δεν τα ακούτε πολλά χρόνια. Σας φαίνεται ότι τα ακούτε πολλά χρόνια. Για τη Διόρυγα αυτό όχι, που βλέπαμε το όλοι. Όχι, το σημείο αναφοράς έτσι, το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό, ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ακριβώς, αυτό το ακούμε πάρα πολλά χρόνια, ξέραμε, αλλά κινήσεις δεν είχαμε δει μέχρι αυτό τώρα. Που ξέραμε όλοι είναι ότι επί δεκαετίες σε αυτό το χώρο δεν είχε μπει ούτε καρφάκι. Είχε εγκαταληφθεί στην τύχη του. Ακριβώς το ίδιο. Είχε εγκαταληφθεί στην τύχη του. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μια μικροχωματερή, θα έλεγα, γιατί έχουμε και αναπόθεση απορριμμάτων, έχουμε, αφού δεν έχουμε λύσει το μεγάλο ένα θέμα δρόμο και θα πάμε γεμάτο σκουπίδια κλπ. Για μας, και το έλεγα από την προεκλογική περίοδο, η Διόρυγα δεν είναι απλά ένα έμβλημα της περιφέρειάς μας, ένα τοπόσημο, είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης. Σε οποιαδήποτε προηγμένη χώρα, ένα τέτοιο ιστορικό και εθνικό μνημείο θα ήταν αντικείμενο αξιοποίησης από τη λειτουργία του και από την πρώτη στιγμή της διάνοιξής του. Δυστυχώς, εδώ, με βάση τα ελληνικά πατροπαράδοτα ήθη της δημόσιας διοίκησης και της πολιτείας, αυτό το μνημείο είχε αφαιθεί στην τύχη του. Mm-hmm. Είχε καταληφθεί. Εμείς λοιπόν έχουμε δύο πράγματα σε σχέση με τη Διόρυγα. Πρώτον, έχουμε μία πρόταση προς το κράτος, που είναι το μεγάλο σχέδιο για τη Διόρυγα. Έχουμε ένα τεράστιο ιστορικό εθνικό μνημείο που δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι ταυτόχρονα ένας κόμβος διαδρομών, ταξιδιών, πολιτισμών και είναι ταυτόχρονα το επίκεντρο του μεγαλύτερου φυσικού, αρχαιολογικού και ιστορικού πάρκου που έχει η χώρα μας. Αν δούμε δηλαδή τι υπάρχει γύρω από τη Διόρυγα και σε πολύ μικρές αποστάσεις για τον επισκέπτη της, αρχαία Κόρινθος, αρχαίο λιμάνι και Χρεών, η διαδρομή του Αποστόλου Παύλου, αρχαία Δίωλκος, το Ιουστιάνιο Τείχος, το Ηραίον, ένα σύνολο από τα γερμανικά πολυβολία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα σύνολο από αρχαιολογικά, πολιτιστικά, ιστορικά, εθνικά μνημεία, τα οποία συνθέτουν το μεγαλύτερο φυσικό αρχαιολογικό πάρκο της Ευρώπης τουλάχιστον. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό το σπάνιο πλεονέκτημα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε δημιουργώντας στην πράξη το μεγαλύτερο φυσικό, ιστορικό και αρχαιολογικό πάρκο ταυτόχρονα με ψυχαγωγική και εμπορική δραστηριότητα. Η πρότασή μας λοιπόν προς την κυβέρνηση και προς το κράτος είναι μία σύμπραξη, μία συνέργεια του δημόσιου το οποίο σήμερα κατέχει τη Διόρυγα στην ιδιοκτησία. Mm-hmm. Της περιφέρειας που έχει κάθε λόγο να θέλει να εκφράσει το κοινωνικό θέλω για την αξιοποίηση και την ανάδειξη ενός αναπτυξιακού πυλώνα σε συγκεκριμένη περιοχή. Και ιδιωτικών κεφαλαίων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην περιοχή για να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο τουριστικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πάρκο. Υπάρχει ενδιαφέρον έτσι όπως αυτή. Αυτό επειδή, όπως ξέρετε, οι αλλαγές των κυβερνήσεων στη χώρα μας είναι συχνές τα τελευταία χρόνια, σε διάφορους υπουργούς, από τον Υπουργό Πολιτισμού μέχρι τον Υπουργό Οικονομίας, τον οποίο έχει παρουσιαστεί αυτό το σχέδιο, έχουν δείξει ενδιαφέρον. Εμείς διεκδικούμε την υλοποίησή του και διεκδικώντας αυτή την υλοποίηση, κάνουμε και κάτι άλλο. Στο κομμάτι που μας αφορά και το οποίο ανήκει στην δικαιοδοσία της περιφέρειας Πελοποννήσου και είναι η παλαιά εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου, στο κομμάτι από τη Διόρυγα μέχρι το Δέλτα της Κορίνθου και από το Δέλτα της Κορίνθου μέχρι τον κόμβο του Μωρέα και τη διασταύρωση για Πάτρα και Τρίπολη, να κάνουμε από τώρα κάποιες μεγάλες, τον προγραμματισμό για μεγάλες παρεμβάσεις που δεν θα είναι μόνο κυκλοφοριακού ή συγκοινωνιακού χαρακτήρα, φτιάχνουμε την άσφαλτο, αναβαθμίζουμε το οδόστρωμα, θα είναι και τέτοιες. Αλλά θα είναι και αισθητικές, περιβαντολογικές. Με τι κονδύλια αυτά. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει ανατεθεί η εκπόνηση αυτού του σχεδίου σε μια μελετητική ομάδα στην οποία επιστημονικά υπεύθυνος είναι ένας εκ των κορυφαίων συγκοινωνιολόγων της χώρας, ο καθηγητής ο κύριος Δημητρίου, η οποία θέλουμε
με βάση το μπούσουλα, το πλαίσιο που τις έχουμε δώσει εμείς, σε πολύ σύντομο χρόνο να μας φέρει το κομμάτι της μελέτης ολοκληρωμένης, αλλά και τα υποέργα που μπορούν να ξεκινήσουν σύντομα για να αναδειχθεί αυτό το σχέδιο. Αυτά το οποίο τα περιλαμβάνει. Από πού θα βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις, κυρία Μουζάκη, θα είναι πολλαπλές. Δηλαδή, κομμάτια μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μάλιστα. Κομμάτια μπορούν να εκτελεστούν από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας. Υποέργα άλλα που είναι σε μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Γιατί εκεί τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει κυκλοφοριακές και σουνιακές παρεμβάσεις με τη διευθέτηση του κόμβου της Επιδαύρου και του κόμβου προς τεχνικές σχολές και την Κυραυρίση. Mm-hmm. Περιλαμβάνει ταυτόχρονα κόμβους για να συνδέσουν τα κομμάτια της πόλης που διχοτομείται από αυτόν τον δρόμο και στα οποία σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά θύματα τροχαίων ατυχημάτων. Κομμάτια, κόμβοι οι οποίοι πρέπει να γίνουν για να δημιουργήσουμε ανακουφιστικούς δρόμους για την κυκλοφορία μέσα στην Κόρυθο, όπως για παράδειγμα στην περιοχή των Αγιανιώτικων και του Αγιώργη. Πρέπει να φτιάξουμε επιτέλους τους παράπλευρους δρόμους της Εθνικής Οδού, ώστε να είναι δρόμοι εμπορικής επισκεψιμότητας και τουριστικής επισκεψιμότητας για τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις έθε και έθετο δρόμο. Και πρέπει να γίνει μια συνολική ανάδειξη μέσα από αρχιτεκτονικές μελέτες και αναβαθμίσεις και μελέτες πρασίνου που θα δώσουν μια άλλη αισθητική, μια άλλη οπτική που θα ταιριάζει στην πύλη της Πελοποννήσου, την πύλη της Κορινθίας. Το χρειάζεται η πύλη της Πελοποννήσου. Πολλοί είναι αυτοί πάντως που είπαν ότι θα ήταν καλύτερο να μπει σε πρώτη προτεραιότητα, πιο αναγκαίο, το θέμα του προαστιακού στο Λουτράκι, κύριε Δέδε. Να έρθω και σε αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μου να κλείσω το προηγούμενο. Παρακαλώ. Με κάτι που θεωρώ σημαντικό. Παρακαλώ. Ότι μέσα στο σχεδιασμό αυτής της μελετητικής ομάδας είναι η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου πληροφοριών για τον τουρίστα και τον επισκέπτη. Μάλιστα. Στην περιοχή της Διόρυγας, το οποίο σε μια σύγχρονη μορφή, μέσα ακόμα και από το κινητό τηλέφωνο ή μέσα και από το ραδιόφωνο, εντοπίζοντας το αυτοκίνητο του επισκέπτη, θα μπορεί να του δίνει πληροφορίες για το πού βρίσκεται και πού μπορεί να πάει. Πολύ τι αξιόλογο υπάρχει στη διαδρομή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ουσιαστικά πουθενά, θα λέγαμε, στην δική μας περιοχή εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει κάτι σε ευρωπαϊκές τέτοιο. Χώρες. Έχει σε γίνει στα πλαίσια του προγράμματος Smart Cities. Δεν μάλιστα. το έχουμε αξιοποιήσει στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να είναι πρωτοποριακή η μελέτη αυτή και σε αυτό το κομμάτι. Τι έχετε να πείτε λοιπόν σε κάποιους συναδέλφους σας από το αντίπαλο στρατόπεδο που μιλούν για τον προαστιακό και λέγουν ότι ουσιαστικά θα έπρεπε να μπει αυτό σε μια πρώτη προτεραιότητα για τον προαστιακό στο Λουτράκι, που έχει γίνει ουσιαστικά αρκετά μεγάλο θέμα και με την αντίδραση του συλλόγου των ανθρώπων εκεί της περιοχής. Αλλά και ο κύριος Μπούκλης προχθές μίλησε για τον προαστιακό και είπε ότι πρέπει άμεσα να μπει στη διαδικασία του ΕΣΠΑ, γιατί οποιοδήποτε άλλη καθυστέρηση ουσιαστικά υπονοεί κάποια θέματα. Τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, εκ του πονηρού δηλαδή. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι σε φίλους και συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους ή άλλες παρατάξεις που βάζουν το θέμα του προαστιακού, γιατί πρώτα απ' όλους το θέμα του προαστιακού μπήκε από εμάς. Οι πρώτοι που αναδείξαμε και φέραμε το θέμα του προαστιακού στο Λουτράκι, μετά την κίνηση των πολιτών του Λουτρακίου, ήταν η δικιά μας η παράταξη, εγώ προσωπικά και άνθρωποι της δικιάς μας παράταξης, οι οποίοι το ανέδειξαν ως απόλυτη αναγκαιότητα και προτεραιότητα. Και δεν πάβει να είναι τέτοια. Δεν χάθηκε ο χρόνος αρκετός το πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Θα σας πω που έγινε το πρόβλημα. Το πρόβλημα έγινε στο γεγονός ότι οι μελέτες, αλλά και το έργο του προαστιακού του Λουτρακίου, είναι μελέτες και έργο που ανήκει σε έναν άλλο φορέα. Δεν ανήκει στην περιφέρεια, ανήκει στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ. Mm-hmm. Είναι οι αρμόδιοι φορείς για να εκπονήσουν τις μελέτες και οι αρμόδιοι φορείς για να μας πούν με αυτό το έργο το κοστολόγιο του, τον προϋπολογισμό του και να προτείνουν τη διαδικασία της ένταξής του. Εκεί μέχρι σήμερα, ενώ υπήρξαν οι συνεργασίες, δεν υπήρξε το αποτέλεσμα που όλοι θα θέλαμε, κυρίως όχι επειδή δεν ήθελε η ΕΡΓΟΣΕ ή επειδή δεν ήθελε η περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά επειδή οι συχνές κυβερνητικές αλλαγές ανακαθόριζαν κάθε φορά τα διοικητικά συμβούλια, τα πρόσωπα, τα στελέχη που απάρτιζαν και τη διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ και τη διοίκηση του ΟΣΕ, με αποτέλεσμα κάθε φορά να προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε την μόνιμη και σταθερή μας θέση ότι απόλυτη προτεραιότητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η γραμμή του τρένου από την Αθήνα στο Λουτράκι. Τώρα νομίζω ότι και μετά τη συζήτηση στο Περιφερειακό και με αφορμή πρωτοβουλίες που πήρε ο Περιφερειακός Πελοποννήσου ο κύριος Στατούλης, θα έχουμε σύντομα νέα. Να χάσιμο χρόνο θα από έχουμε την σύντομα του νέα. Από τη δικιά μας την πλευρά δεν χάθηκε ούτε δευτερόλεπτο. Εσείς πιστεύετε ότι δεν το χάθηκε? Το ευταίο θα ήταν να είχε ξεκινήσει πέρσι ή πρόπερσι πριν από 5 χρόνια. Αλλά
όταν έχεις να κάνεις με διοικήσεις οι οποίες έχουν άγνοια και κάθε φορά ξαναξεκινάς από την αρχή να είναι και ορθώς έχουν άγνοια οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορεί αναλαμβάνοντας να γνωρίζεις τα θέματα όλου του συνδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα, ούτε τις προτεραιότητες που έχει θέσει η περιφέρεια. Τελικά σε κάθε θα μπει στο ΕΣΠΑ ή δεν θα μπει αυτό το πρόγραμμα? Εγώ νομίζω ότι εκεί με λίγα υπομονή ακόμα θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Τατούλη, οι οποίες θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ σύντομες, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η περιφέρεια Πελοποννήσου δια της αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο εισήλθε το θέμα και συζητήθηκε, ανέλαβε και την χρηματοδότηση των μελετών της ΕΡΓΟΣΕ και την χρηματοδότηση των μελετών, εκτός από τη διαδικασία της προώθησης ένταξης του έργου. Νομίζω λοιπόν ότι πολύ σύντομα σε αυτό θα έχουμε νέα, τα οποία μπορούν και να ανακουφίσουν την τοπική κοινωνία. Ο χρόνος μας πιέζει, είναι τόσα πολλά και την εύλογη πίεση και διεκδίκηση για συντομότερους χρόνους. Να σας ρωτήσω, και δεν θα μας... ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, τι γίνεται με τη φάση του, με τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων? Τι γίνεται εκεί? Ακούμε πολλά και διάφορα. Ίσως ακούμε και μέσα από δημοσιεύματα που μιλούν ότι ίσως ουσιαστικά να μην καρποφορήσει όλη αυτή η διαδικασία, να πάμε σε ακύρωση του διαγωνισμού. Κοιτάξτε, ο διαγωνισμός είναι μέσα στα πλαίσια των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί από τις προδιαγραφές του και μάλιστα θα σας έλεγα ότι είναι πολύ πιο γρήγορος από ό,τι θα θεωρούσαν και οι αισιόδοξοι. Είναι ένας καθαρός διαγωνισμός ή ένας διαγωνισμός μαϊμού που γράφεται σε διάφορα blogs? Κοιτάξτε, όποιος αμφισβητεί την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του διαγωνισμού μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια όργανα. Τα έχετε διαβάσει? Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι μέσα από πολλαπλές αποφάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής και συναρμόδιων Υπουργείων, μέσα από πολλαπλούς ελέγχους για τη διαδικασία του διαγωνισμού, ο διαγωνισμός προχωρά κανονικά, χωρίς κανένα τυπικό ή νομικό κόλλημα μέχρι στιγμής. Ελέγχεται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ελέγχεται από τα υπουργεία που έχουν μεταφέρει αυτή την αρμοδιότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά στην αρμόδια υπουργεία, και γι' αυτό ίσως υπήρξε και όλος αυτός ο χρόνος για την προετοιμασία του. Και αυτό το οποίο γνωρίζω και γνωρίζουν και οι πολίτες είναι ότι τρέχει πολύ γρηγορότερα από τις συμβατικές του προθεσμίες. Ο στόχος ποιος είναι? Στο τέλος του 2013, πριν μπει η καινούρια χρονιά, ο διαγωνισμός να έχει καρποφορήσει για να μπορεί μέσω του αναδόχου να λυθεί ένα θέμα που ταλανίζει την Πελοπόννησο εδώ και δεκαετίες και το οποίο παρέμενε άλυτο από όλους τους διοικητές αποκεντρωμένων διοικήσεων, τους παλιούς κρατικούς περιφερειάρχες, από όλους τους ΦΟΣΔΑ ή τα αρμόδια όργανα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, από όλους τους δημάρχους και όλους τους κρατικούς λειτουργούς. Εάν πάμε σε αυτή τη λύση, που πιστεύω ότι δρομολογείται και συνεχίζει κανονικά, θα είναι ένας άθλος να έχουμε μέσα σε 2-2,5 χρόνια και μέσα σε 1-1,5 χρόνο από την έναρξη του διαγωνισμού, μία οριστική λύση σε ένα θέμα που είναι το πρώτο, το μείζον, γιατί είναι θέμα όχι απλά διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά είναι θέμα πολιτισμού στην περιφέρειά μας, είναι θέμα ανθρώπινων ηθικών διαβίωσης στην περιφέρειά μας, θα είναι πιστεύω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μια περιφέρεια που έχει ταλανιστεί με το θέμα των απορριμμάτων. Επί δεκαετίες. Και μετά βεβαίως και από το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τους δερματοποιητές. Ναι, είναι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έτσι, κυρία Μουζάκη, απέφευγαν όλοι σαν την καυτή πατάτα. Κανείς δεν είχε πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια. Παίζονταν ένα παιχνίδι αρμοδιοτήτων ή συναρμοδιοτήτων. Παίζονταν, συγχωρήστε μου την έκφραση, η κολοκυθιά για το οποίο είναι υπεύθυνο, προσπαθώντας ο καθένας να αναδείξει τον εαυτό του ως ελαφρώς ανεύθυνο. Mm-hmm. Αυτό το θέμα η περιφέρεια Πελοποννήσου το έπιασε, το αξιολόγησε ως πρώτη στην προτεραιότητα. Και είναι η πρώτη από τις περιφέρειες της χώρας που κινούν ανάλογες διαδικασίες που οδεύει προς τα βήματα της οριστικής επίλυσης. Θαύματα δεν γίνονται, κυρία Μουζάκη, και ειδικά στις μέρες μας. Θαύματα κανείς δεν περιμένει. Και μάλιστα σε μια εποχή που δυστυχώς. Που να έχουν αποτέλεσμα. Η πολιτεία μας επιβάλλει πολύ περισσότερη γραφειοκρατία, κακώς, στις διαδικασίες της. Κύριε Δέδε, τι γίνεται με το θέμα της διάδοσης των ακτών? Όλο και μεγαλώνει. Όλο και έχουμε πρόβλημα αρκετά σοβαρό. Πώς προχωράει αυτή η διαδικασία? Το θέμα της διάβρωσης, κυρία Μουζάκη, δυστυχώς θα μεγαλώνει και αυτό οφείλουν να το ξέρουν οι κάτοικοι και της Κορινθίας αλλά και της Αχαΐας, στην οποία το φαινόμενο τώρα αρχίζει και παίρνει και εκεί ιδιαίτερη έκταση και ένταση. Όσο μπαζώνουμε ρέματα, όσο τα ποτάμια, οι χύμαροι καλύπτονται ή εκτρέπονται οι ροές τους και δεν κατεβάζουν τα φερτά υλικά, τα οποία είναι η φυσική ασπίδα στη διάβρωση των ακτών, όσο υπάρχουν οι αλλαγές των κλιματολογικών συνθηκών στις οποίες και η πατρίδα μας δυστυχώς είναι θύμα,
Και όσο υπάρχει η αλόγιστη και άναρχη δόμηση στο παραλιακό μέτωπο, η οποία δυστυχώς επιτείνει το φαινόμενο της διάβρωσης. Για τη διάβρωση έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις και από την περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικά από την Περιφερειακή Ενότητα Κορυνθίας. Έργο 2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως γνωρίζετε, εκτελέστηκε στο κομμάτι που αντιμετωπίζεται άμεση επικινδυνότητα στα δυτικά του νομού, ενώ ταυτόχρονα κηρύξαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τη μελέτη ολοκληρωμένη και αναμονή χρηματοδότησης και άλλου έργου στο Δερβαίνη Κορυνθίας. Ναι, ενώ πρόσφατα, για να καταλάβουμε και την έκταση και το μέγεθος του φαινομένου, η διάβρωση έπληξε με ιδιαίτερα δρυμή τρόπο και την Κόρινθο, μιλώ για το τέρμα της οδού Κύπρου, την περιοχή που είναι γνωστή ως περιοχή Ίντεν εντός της σχεδίου πόλεως του Κορίνθου, που και κάποια οικοδομικά τετράγωνα εκεί κηρύξαμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης με τεχνικά μέσα απαιτεί τεράστιους πόρους. Μία επιστημονική μελέτη, η οποία είχε γίνει και η οποία ανάγεται στη δεκαετία του 90, το οποίο ήταν ερευνητικό πρόγραμμα, δεν ήταν μελέτη, για 28 πλητώμενα χιλιόμετρα ακτογραμμής, έβγαζε ένα προϋπολογισμό περίπου 150. Μιλάτε για τη μελέτη του κυρίου Μουτζούρη. Ναι, του κυρίου Μουτζούρη, του καθηγητή του Πολυτεχνείου, για ένα μέτωπο 28 χιλιόμετρων ακτογραμμής. Συνολική αντιμετώπιση ήταν αυτή. Περίπου 155 εκατομμύρια ευρώ κοστολόγιο. Με τις τότε τιμές, σήμερα αν την επικαιροποιήσουμε, μπορεί να είναι και 200. Mm-hmm. Τα 28 χιλιόμετρα είναι ένα τμήμα πλέον της πλητώμενης ακτογραμμής, με τρομερά προβλήματα στο να επέμβουμε, γιατί για παράδειγμα στα περισσότερα από αυτά τα τμήματα ή σε πολλά από αυτά τα τμήματα δεν έχει καθοριστεί η γραμμή αγιαλού. Και όπως γνωρίζετε, όταν δεν υπάρχει καθορισμένη η γραμμή αγιαλού, δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να κάνει έργο. Δηλαδή, μιλάμε για μια αλληλουχία και ένα ντόμινο προβλημάτων, τα οποία σιγά σιγά και με μεγάλη προσοχή προσπαθούμε να λύσουμε με πρώτη προτεραιότητα τις περιοχές που έχουν άμεση επικινδυνότητα. Και κινδυνεύουν περιουσίες και πολλές φορές, δυστυχώς, κυρία Μουζάκη, κινδυνεύουν το και ζωές. Το γεγονός ότι παίρνετε άμμος και διατίθετε σε έργα από τις περιοχές εκεί, υπάρχει έντονη μια τέτοια κινητικότητα στο Δερβαίνη εν όψη του νόμου, του δρόμου, με συγχωρείτε, που φτιάχνετε, τι έχετε να πείτε? Υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο? Θεωρώ ότι υπάρχει δίκιο στις περιβαλλοντολογικές και οικολογικές οργανώσεις που φοβούνται και επισύουν την προσοχή στις εκτεταμένες αμοληψίες από τις κήτες ποταμών και ρεμάτων, και θα είμαι καθαρός σε αυτό. Δηλαδή, ναι, όλοι θέλουμε να γίνει το έργο το Κόρινθος Πάτρα, αλλά δεν θέλουμε ταυτόχρονα να χάσουμε την ασπίδα που έχουμε στη διάβρωση και να επιτείνουμε το φαινόμενο και να φτάσει μέχρι την Εθνική Οδό, κάνοντας εκτεταμένες αμοληψίες και παραλλάσσοντας τις κήτες των ποταμών που σήμερα κατεβάζουν πολλά. Εμείς θα τους σταματήσουμε. Μπορούν να μπουν κανόνες πρώτον σε σχέση με το πού και πώς. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα έρθει και θα συζητηθεί εκτενώς. Ήμουν εκείνος που ζήτησα από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου προσκόμιση περισσότερων στοιχείων και ήδη ζητήσαμε περισσότερα στοιχεία, γιατί θεωρώ ότι ο αριθμός των δανειοθαλάμων που ζητούν για τον νομό Κορυνθίας είναι υπερβολικά υψηλός. Και θεωρώ ότι κάποιες θέσεις πρέπει να αποκλειστούν. Υπάρχουν κάποιες άλλες που η περιβαλλοντολογική όχληση είναι μικρότερη. Όπως βέβαια και το ίδιο θα συμβεί και στο νομό Αχαΐας, γιατί και εκεί υπάρχει ίσως μια χειρότερη εξέλιξη σε σχέση με αυτό. Πρέπει λοιπόν και το έργο το μεγάλο να γίνει και να μην δημιουργήσουμε επιδείνωση ραγδαία του φαινόμενου της διάβρωσης. Εγώ πιστεύω ότι επιστημονικά μπορούμε να τα συγκεράσουμε. Άρα περιμένουμε διεξελίξεις. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Χρειάζονται τεχνικές λύσεις που υπάρχουν, μπορεί ωστόσο να συγκεραστεί, είμαι αισιόδοξος και για τα δύο, και το να εκτελεστεί ο δρόμος με καλά υλικά που πρέπει να πάρει από κοντά από τα σημεία από τα οποία διέρχεται, αλλά και να μην θυγεί ένα περιβαλλοντολογικό ισοζύγιο που στη δικιά μας την περίπτωση και στην περίπτωση της διάβρωσης των αχτών είναι πολύ 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 ευαίσθητο. Και νομίζω ότι σε αυτό το θέμα καλώς οι περιβαλλοντολογικοί και οικολογικοί σύλλογοι του νομού έχουν θέσει το θέμα, βέβαια, και όχι μόνο του νομού μας, γιατί όπως είπα επεκτείνεται και στην Αχαΐα. Εγώ βρίσκομαι σε διαρκή επικοινωνία, γιατί οι ανησυχίες είναι κοινές, ειδικά με τον κύριο Κελάρη, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερα αξιόλογος άνθρωπος, με γνώση και συνείδηση και τεκμηρίωση του λόγου του και των αιτημάτων του,
Είμαστε στη τακτική επαφή για να μπορούμε να συντονιζόμαστε ή να αλληλοενημερωνόμαστε σε κάποια ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, από τα οποία για τον νομό μας πρώτη θέση κατέχει η διάβρωση των ακτών. Ένα περιφερειακό συμβούλιο το οποίο ζορίζεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα να έχει την απαρτία για να συνεδριάσει, κύριε Δέδε. Τι γίνεται, χάθηκε το ενδιαφέρον των αυτοδιοικητικών για τα κοινά? Όπως είδατε, απουσίαζαν, με το ζώο, με το τουφέκι, δηλαδή, απουσίαζαν και συγκεκριμένες παρατάξεις, άρα υπάρχει και πολιτικό background. Ένα πολιτικό αυτό, background που ουσιαστικά θα λέγαμε ότι η κόντρα η μεγάλη είναι μεταξύ του Περιφερειάρχη με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ... Και μπελίσκους, ιστορίες δεν και αυτά, επηρεάζει, και δεν επηρεάζει με έντονο τρόπο την απαρτία του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η εκπροσώπησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι μονομελής. Άρα το υπονοούμενο δεν ήταν για τον κύριο Πατσαρίνο. Εγώ λέω λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο περιφερειακό υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι και πολιτικό background στις άλλες παρατάξεις, όχι στη δικιά μας, για το οποίο υπήρξαν τεχνητές, θα έλεγα, απουσίες μελών. Ενώ όπως είδατε, στις επόμενες συνεδριάσεις που είχαμε τα θέματα της τρέχουσας λειτουργίας, στην επόμενη συνεδρίαση δηλαδή αυτή που έγινε, υπήρξε κανονικότατη και μάλιστα ενισχυμένη απαρτία. Εκεί το θέμα πρέπει να πάρθουν μέτρα, πιστεύω. Το θέμα είναι ότι όντως θα πρέπει και η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου να αναβαθμιστεί. Και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις και από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τον Περιφερειάρχη. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει ο ρόλος που δίνουμε στους Περιφερειακούς Συμβούλους, που δίνει η Περιφερειακή Ηγεσία στους Περιφερειακούς Συμβούλους, η ενεργοποίηση των επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου, η ανάθεση καθηκόντων σε Περιφερειακούς Συμβούλους να γίνει πιο έντονη, πιο ουσιαστική, ώστε μέσα από ομάδες δουλειάς, μέσα από τις θεσμοθετημένες και από τον νόμο εγκεκριμένες επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου, να υποκαταστήσουμε ένα τμήμα της λειτουργίας, το οποίο, αν θέλετε, είναι και το πιο άχαρο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι είναι τρέχοντα θέματα, δηλαδή δεν αξίζει ένα πολιτικό όργανο να έρχεται στην ολομέλειά του για να συναντηθεί μια μεταβίβαση άλλη λαϊκή. Είναι σοβαρή δουλειά αυτό λαϊκής, που γίνεται και στο πάρουν όλοι μιας πολύ σοβαρά. Αγοράς. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάζεται από τις επιτροπές, για το οποίο οι επιτροπές θα αποφασίζουν και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα έχει κρατήσει την γκάμα των αναπτυξιακών θεμάτων, της πολιτικής θεματολογίας, εντός εισαγωγικών η λέξη πολιτικής, της περιφέρειάς μας, τα σοβαρά δηλαδή θέματα πάνω στα οποία στην ουσία οικοδομείται και ο διάλογος και η αντιπαράθεση. Πρέπει να κλείσουμε, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω το σχόλιο σας, τη θέση σας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σχετικά με τα επεισόδια και με τους ξυλοδαρμούς και με τις επιθέσεις στα γραφεία, έξω από τη Χρυσή Αυγή, μέσα από τις καταγγελίες που έχουν γίνει, μέσα από τους μηχανισμούς, τους εκρηκτικούς που πετάγονται σε εισόδους σπιτιών. Όλο αυτό το πράγμα σας ανησυχεί που γίνεται στην Κόρινθο, αυτό, κυρία Μουζάκη, μοιάζει να είναι ένας ακήρυκτος εφήλιος, μια εφήλια βεντέτα, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο ακραίες ομάδες, η οποία κανείς δεν λύνει, καμία από τις δύο δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Και επιβαρύνουν δυστυχώς και οι δύο την κοινωνία με έναν τρόπο που η κοινωνία σήμερα δεν αντέχει. Ούτε μπορεί να θύνει κάποιος αντιφασίστας και να βαφτίζεται γι' αυτό επειδή καίει αυτοκίνητα ή επειδή σπάει γραφεία, αντιδρώντας στη βία κάποιου τον οποίο αποκαλεί ή χαρακτηρίζει φασίστα. Ούτε είναι σύνηθες στην πρακτική της πολιτικής μας ζωής οι ξυλοδαρμοί μεταναστών ή ανθρώπων απλών, οι οποίοι είχαν την τύχη ή την ατυχία να μην συμφωνούν με τις πολιτικές θέσεις κάποιου χώρου ή κάποιου κόμματος. Νομίζω ότι είναι πέρα και έξω από την οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση, πέρα και έξω από τον οποιοδήποτε πολιτικό διάλογο, τους κανόνες της δημοκρατίας μας, και αυτό το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε σήμερα ως κόρη οφθαλμού είναι η στοιχειώδης πειθαρχία σε κανόνες δημοκρατίας, γιατί καλώς ή κακώς αυτό το πολίτευμα με βάση το οποίο κινούμαστε και με βάση το οποίο λειτουργούμε στην παγκόσμια κοινωνία δεν έχει βρεθεί τίποτα καλύτερο να το αποκαταστήσει. Ακόμα και αν η δημοκρατία σήμερα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε είναι μελαγχολική, με την έννοια ότι υπάρχουν αναγκαστικά φθαρμένες λειτουργίες της ή και πολλές φορές παρακμιακές λειτουργίες της, πρέπει να ενδυναμώσουμε τη δημοκρατία και όχι να την καταργήσουμε ως κοινωνία, ως πολίτες και ως έθνος ένας λόγος περισσότερο, για να μπορέσουμε να βρούμε τον δρόμο μας για την έξοδο προς όλους, από αυτή τη στενοπό. Προς όλους μερίδιο ευθύνης. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μια βεντέτα, η οποία συνεχίζεται και παίρνει πλέον προσωπικά χαρακτηριστικά ομάδων και φυλών, που δεν έχει σχέση, καμία σχέση ούτε με την πολιτική, ούτε με τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Αντίθετα, δυσφημίζει
την πολιτική, δυσφημίζει τους κοινωνικούς αγώνες και δυσφημίζει την όποια παρέμβαση στις πολιτικές και τις κοινωνικές εξελίξεις. Τελευταίο ερώτημα, πρέπει να τελειώνω. Πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα για το θέμα της καταλληλότητας και της φύλαξης του νερού, το οποίο ουσιαστικά τροφοδοτείται μία ολόκληρη πόλη. Μέσα από το ρεπορτάζ της Fedona.gr, μέσα από τις ανακοινώσεις του Δημάρχου, σας έχει προβληματίσει, θα τοποθετηθείτε σε αυτό, έχετε κάνει την έρευνά σας, τι ακριβώς. Είμαι εφιδωλός, όπως γνωρίζετε, σε όλα τα θέματα που αφορούν θέματα δημόσιας υγείας, γιατί εκεί πρέπει να γίνουν κινήσεις και διακριτικές και προσεκτικές. Σαφώς. Γνωρίζετε όμως ότι ταυτόχρονα δεν έχω αφήσει κανένα θέμα δημόσιας υγείας ποτέ χωρίς παρέμβαση. Ήδη λοιπόν η Διεύθυνση Υγείας επελήφθη του θέματος μετά από γραπτή μου εντολή. Ήδη έχουμε τα πρώτα πορίσματά της και βέβαια θα συνεχιστεί, είναι γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας αφορά και αφορά το ζήτημα όλων των πολιτών. Δείγματα που έγιναν μετά το ρεπορτάζ, κύριε την Περιφέρεια. Αμέσως με το ρεπορτάζ, πέρα από ότι εμείς έχουμε, να το διευκρινίσουμε αυτό, έχουμε τους τακτικούς ελέγχους που τους προβλέπει και τους επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία και έχουμε και τους έκτακτους ελέγχους ή τους ελέγχους που κρίνει η υπηρεσία ότι πρέπει να κάνει. Έχουμε μία συστηματική και συνεχή παρέμβαση στο θέμα που αφορά τις πηγές της ρίζας από την Διεύθυνση Υγείας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό και επιτελεί στο ακέραιο το έργο της. Και ταυτόχρονα είχαμε και έκτατους ελέγχους, κατόπιν εντολής μου όπως είπα, με βάση το θέμα που δημιουργήθηκε και αναδείχθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα τοπικά και τα αθηναϊκά, και στα οποία ήδη έχουμε τα πρώτα πορίσματα. Τι λένε θα τα συνεχιστούν, πορίσματα. Επιτρέψτε μου να συνεχιστούν τα. Δεν να είναι κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Αν να είσαστε κάτι, βέβαιοι. Αν κάτι ανακοινώσιμο ή κάτι δύσκολο θα το ανακοινώνατε με την σαφώς, πρώτη στιγμή. Σε ό,τι επιβάλλει ο νόμος και επιβάλλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, οι αντιδράσεις πρέπει να είναι άμεσες και ακαριές. Για να μην είναι άμεσες, σημαίνει ότι. Σημαίνει ότι υπάρχουν λύσεις, προτάσεις, παρατηρήσεις, υποδείξεις, οι οποίες και η συνέχεια κάποιων ελέγχων και κάποιου διαλόγου που αναπτύσσεται ανάμεσα στις υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν. Θα χρειαστεί να γίνουν παρεμβάσεις στην υπάρχουσα κατάσταση. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Τα πρώτα στοιχεία μιλούν για αυτό, ήδη δόθηκαν κατευθύνσεις και θα μιλήσουμε για αυτά όταν ολοκληρωθεί σε όλη του την έκταση ο έλεγχος από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Πάντως, εγώ κρατώ αυτό που λέτε, ότι αν υπήρχε ουσιαστικά λόγος πολύ σοβαρός και με αυτά τα λίγα στοιχεία θα είχαμε παρέμβαση, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Δημοσιοποίηση δική σας. Σίγουρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κυρία Τέντε.